Άγρια πολιτική κόντρα. Σοβή με φόντο το καθεστώς εποπτείας στο οποίο μπαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βαρύ πρόστιμο για κακοδιαχείριση που συνοδεύει την απόφαση. Την αποκάλυψη έκανε στην ομιλία του στα Ανόγια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τον ασκό του Αιώλου με ευθείες βολές στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι έλεγε ο πολύς κύριος Αβγενάκης για τις επιδοτήσεις? Δεν φταίω, λέει, εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφταιγε κατά τον κύριο Αβγενάκη. Έτσι είναι, Μανώλη μου. Αυτά δεν έλεγε? Ωραία. Πριν από 2 ώρες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέτει υπό εποπτεία τον ΟΠΕΚΕΠΕ διότι είναι ανίκανος να μοιράσει τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις στην Ελλάδα αλλά τους 5 προέδρους σε 4 χρόνια. Ποιος θα είναι λοιπόν μετά από αυτήν την απόφαση? Σφοδρή και με εξίσου προσωπικές βολές ήταν η απάντηση του Λευτέρη Αβγενάκη. Ο πρόεδρος του Μίνι Πασόκ, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, δεν ρωτάει, δεν ακούει, δεν μαθαίνει ή παριστάνει όλα τα παραπάνω για να υφάνει μια ιστορία αποτυχίας για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για εμένα προσωπικά. Είναι αν μη τι άλλο περίεργη η αιμονή του κυρίου Ανδρουλάκη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα μάλιστα που εν λόγω οργανισμός υπό τη νέα του διοίκηση κάνει ουσιαστικά βήματα εξυγίανσης από τα λάθη του παρελθόντος. Ενός παρελθόντος που χαρακτηριζόταν από την αδιαφάνεια και την κακοδιοίκηση, στοιχεία τα οποία ήλεγξε, όπως ήταν αναμενόμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 12μηνη επιτήρηση για σοβαρές παρατυπίες, ενώ καταλογίζει πρόστιμο στη χώρα μας 283 εκατομμυρίων ευρώ για κακή διαχείριση από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για τις χρονικές περιόδους 2020-2021 και 2022. Η έκθεση επισημαίνει προβλήματα στη λειτουργία και στελέχωση του οργανισμού, την ποιότητα και την νομιμότητα των πληρωμών, την τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών και το σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Οργανισμού Πληρωμών. Δείτε το λίγο αυτό. Η πρώτη χώρα που μπήκε σε εποπτεία ευρωπαϊκή, ο οργανισμός που μοιράζει επιδοτήσεις και ενισχύσεις, είναι η Ελλάδα με τη σημερινή κυβέρνηση. Η υποκρισία του δεν έχει όριο. Νομίζει πως επικαλούμενος στην πράσινη Κρήτη άλλων εποχών και λιβανίζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου θα μπορέσει να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και να ανατρέψει τη δημοσκοπική καθίζηση του Πασόκ. Τη σκυτάλη πήραν οι βουλευτές του τομέα αγροτικής ανάπτυξης του Πασόκ που χαρακτήρισαν το 2023 ως τη χειρότερη χρονιά πληρωμών για τον αγροτικό κόσμο από την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής στη χώρα.